Και τώρα πρέπει να σας μιλήσω για τον Άσημο, τον πιο δύσκολο από τους τρεις. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάρια. Κοζανίτης που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τη φιλοσοφική την άφησε για να κάνει θεατρικές σπουδές. Τις παράτησε και αυτές. Ο Ζουγανέλης προσπάθησε να του βγάλει δίσκο στην Αθήνα. Απέτυχε και για χρόνια ηχογραφούσε και πουλούσε μόνος του τα τραγούδια του σε κασέτες. Μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, μια ανάσα, γυρεύω για να γιάνω. Θάνατος, ηλερή κι ασήμαντη δρόμη, με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά του. Στο Πολυτεχνείο ήταν μέσα, αλλά έφυγε βρίζοντας τους κνήτες. Εκείνοι τον είπαν χαφιέ. Ο ήλιος θάνατος μες στους θανάτους, βάσεις φρουρά εξηκόντα αρχεία πρεβέζεις. Την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις. Πρώτη κατάθεσης δραχμέ 30. Υπήρχαν βράδια που τον έδερναν εναλλάξ ασφαλίτες και κνήτες. Κάθε δέσμευση είναι ολιγορία. Άμα θες δεσμά, φάει ιδεολογία, τους φώναζε. Στο εξώφυλλο της κασέτας 00001 έγραψε. Όταν άκουσα τον Παπαδόπουλο να λέει «Θα πατάξω μεν την αναρχία», αποφάσισα να γίνω η αναρχία που δεν πατάσεται ποτέ. Βάσεις φρουρά εξηκόντα αρχεία πρεβέζεις. Θα ήθελα να πω στους φουκαράδες ή αυτούς που χάσαν περιουσίες ή καταστάσεις ή καταντήσαν κάπου, ας τουλάχιστον αποδεχθούνε τη μοίρα τους να ζήσουνε απλά και ας μην τα θέλουν όλα δικά τους. Αγάπησε μια αναρχοφεμινίστρια, τη Λίλιαν. Έκαναν μαζί μια κόρη, τη Νιουνιού. Πανάθεμα σε φύση, γεννήσαμε κορίτσι. Και εσύ σαν τη μαμά σου, το θες ομοίωμά σου. Ήταν ο Νικόλας Μισογίνης, αλλά εγώ του το συγχωρούσα και το παρέβλεπα. Παρόλο που όλες τις γυναίκες έλεγε κότες, εμένα με προβίβασε σε μωρό παρθένα. Μετά, όταν κάναμε τη συνεργασία μας με τα 60 ζώρικα λεπτά στο φανάρι του Διογέννη, με είπε κυρά. Και με πήρε στο τηλέφωνο μία μέρα και μου λέει «Κυρά, σε πουλάω στη λαϊκή και δεν σε αγοράζει κανείς». Πείνασε. Έζησε ως κλωσάρ. Υπήρχαν χρόνια όμως που το αγαπημένο του μπαρ ήταν στη σκουφά στο Κολωνάκι. Αν ήμουν ο Θεούλης και ήσουν ο Χριστός, θα ήμουν πατέρας και εσύ θα ήσουν γιος. Μπήκε στη φυλακή ως τρομοκράτης, τότε που σκοτώθηκε ο Κασίμης και οι αριστεριστές διαδήλωναν για τα λευκά κελιά στη Γερμανία. Αν ήμουν τραγούδι και εσύ ο στιχουργός, θα χορεύε τα αρκούδι και ο δημιουργός. Όταν συνεργάστηκε με τον Παπακοσταντίνου και την Αλεξίου, τον διέγραψαν και αναρχικοί, ως συμβιβασμένο. Σήμερα χρησιμοποιούν τους στίχους του στις προκηρύξεις τους. Χιλιάδες σούπερ μάρκετ γεμάτα πράγματα. Γιατί δεν τα βουτάμε για τα γεράματα? Εδώ που ήρθα αντιμετώπισα το εξής πρωτοφανές. Πέσαν όλοι επάνω μου και ένιωθα σαν τον βασιλιά τον Παύλο που όταν ή τη Φρυδερίκη που έπρεπε να κάθεται σε μια μεριά και να περνάει ο κόσμος να της δίνει χειραψίες.
Λοιπόν, επειδή ουδέποτε διεκδίκησα βασιλικό αξίωμα, θα ήθελα να καταλάβετε ότι είμαστε πνιγμένοι, κουρασμένοι, εξοντωμένοι. Δεν ζούμε όπως ζείτε εσείς τόσο άνετα και απλά. Η ζωή μας είναι λίγο μπερδεμένη. Και να μας συμπαθάτε που δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε όλους τον καθένα προσωπικά. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ μονάχα για σένα. Κάνω το χαζό. Το ημερολόγιο του. Ασημόπουλος Νικόλαος, φιλοσοφική. Αυτά μου τα στείλε ο φοβερός του αδελφός ο Δημήτρης. Λίνα, Λίνα, Καρδερίνα, θα σε δω τον άλλο μήνα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έβριζε τις γυναίκες, βασάνιζε τις γάτες, γιουχάριζε τους αναρχικούς, μπαινόβγαινε στα ψυχιατρία. Το παραλήρημα κάτι θέλει να πει, που έλεγε και ένας κορυφαίος ψυχίατρος. Γραφικό τον έλεγαν γιατί δεν τον καταλαβαίνανε, γιατί ήταν ακατανόητος εκείνη την εποχή τα μηνύματα που έλεγε. Αυτός είχε όραμα του τι συμβαίνει σήμερα, το τι τραβάει ο άνθρωπος σήμερα. Εγώ σαν απόγονος των κροκανθρώπων ήρθα εδώ στη γη με την σαρκωθής φυσικά και είδα ότι τον πλανήτη γη τον είχαν άλλοι. Βρήκα τα λεφτά και τον αγόρασα. Αλλά επειδή οι γνώμες δίστανται αν η γη είναι σφαίρα ή ταψί, βρήκα τα λεφτά και αγόρασα και το ταψί. Και άμα δεν με πιστεύετε, έχω και αποδείξεις. Απόδειξη για το ταψί και τιμολόγιο για τη σφαίρα. Βαρέθηκα τη μη ξέρει μου φύση. Όσο υπήρχα με φοβόσουν, όσο υπήρχα δε με άντεχες, έγραψε ο ίδιος. Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για βιασμό. Κάποια στιγμή γράφτηκε στις εφημερίδες ότι ο Νικόλας βίασε μια κοπέλα και ήταν φυλακή. Όταν βγήκε από τη φυλακή που του είχαν κουρέψει και τα μαλλιά και τα γένια, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και είχε χτυπήσει κόκκινο η τρέλα του. Από εκείνη την ημέρα δεν τον ξαναείδα. Σου δικαιολογήθηκε καθόλου, σου είπε τίποτα? Όχι, όχι, δεν υπήρξε δικαιολογία. Ήταν, σας λέω, πώς να το πω, εκτός εαυτού. Εκτός ελέγχου πια. Ήταν ανεξέλεγκτος. Και ήταν λυπηρό αυτό. Και αυτό τον οδήγησε και σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα της ύπαρξής του. Του άξιζε καλύτερα γιατί δεν ήταν προδότης. Είχε λόγο. Κρεμάστηκε σε μια σωλήνα καλοριφέρ, στο καταφύγιό του στην Καλλιδρομείου. Στο τέλος, μέσα η καρδιά του αγαπούσε, γιατί δεν μπορούσε να μην αγαπάει. Ήταν η θέση του αυτή. Απλά αντιδρούσε σε ό,τι γινόταν και σε ό,τι συνέβαινε και σε ό,τι υπήρχε. Τα τραγούδια του σήμερα τα λένε μέχρι και στις μεγάλες πίστες. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άσημος. Το ίδιο ανερμήνευτος με τα παιδιά στην εξέδρα του Αστέρα. Θα έχετε ακούσει για την ομάδα των Εξαρχείων. Αστέρα με χόρτο, μοιάζεις με την Πόρτο. Αστέρα με ξύδια, είσαι η Τσέλσι ίδια. Μια ομάδα 80 ετών που όταν βάζει γκολ, οι οπαδοί της φωνάζουν. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνο. Όπως μου είπε ο πρόεδρος της ομάδας, Ανδρέας Μαζαράκης, όταν παίζαμε στο γηπεδάκι του Στρέφη, ο Άσημος ανέβαινε στην κορυφή ενός δέντρου. Παρακολουθούσε από εκεί όλο τον αγώνα. Ήταν το θεωρείο του. Δίπλα από εκεί που κρεμάστηκε, βρήκαν ένα σημείωμα. Ας με συγχωρούν μερικά από τα ζωάκια, τα ζόρισα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ήμουνα εκτός τόπου και χρόνου. Φταίνε και αυτοί που με δίωκαν και έχασα τον έλεγχο. Αλλά εγώ έχω την ευθύνη. Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά.
σας.